Συνεδρίασε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για 50η φορά μέσα στο 2021 και θα συνεχίσουμε μέχρι και μετά τα Χριστούγεννα να συνεδριάζουμε για να αντιμετωπιστούν όλα τα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και κυρίως για να ληφθούν αποφάσεις σε όλα τα σημαντικά θέματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου όσον αφορά στα έργα, όσον αφορά στην ετοιμότητα για την εκτέλεση έργων αμέσως μετά την βελτίωση των καιρικών συνθήκων και βεβαίως για την κατανομή των πιστώσεων και για την πληρωμή όλων των συναλλασσομένων με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα σημαντικότερα σημερινά θέματα, πέραν των έργων όπου εγκρίναμε αποτελέσματα διαγωνισμών και για τις 5 περιφερειακές ενότητες, όπως είπα και προηγουμένως, προκειμένου να είναι έτοιμες οι υπηρεσίες και οι εργοληπτικές εταιρείες να τα εκτελέσουν αμέσως μετά τον χειμώνα, όταν τα επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Εγκρίναμε μια προγραμματική σύμβαση για την λειτουργία τουλάχιστον για 2 χρόνια, για το 2022 και το 2023, μιας δομής διδασκαλίας της υφαντικής τέχνης στο Γεράκι της Λακωνίας. Κάτι πολύ σημαντικό που βεβαίως έγινε ομόφωνα δεκτό από την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να αναβιώσει η υφαντική τέχνη στο Γεράκι, η οποία έχει ιδιαίτερη παράδοση και χρονικά αλλά και ποιοτικά σε μια τέχνη η οποία είναι πολύ σημαντική για την περιοχή και οφείλουμε να την αναβιώσουμε. Εξίσου σημαντικό και θα τελειώσω με αυτό είναι ότι για άλλη μια φορά καταφέραμε και εξασφαλίσαμε μια έκτακτη χρηματοδότηση από την κυβέρνηση με ποσό που υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ για συγκεκριμένες ανάγκες, μικρό ποσό αυτό που έχουν να κάνουν με ενίσχυση σωματείων ΑΜΕΑ, αλλά με ένα πολύ μεγάλο ποσό, 780.000 ευρώ για έκτακτες ανάγκες λειτουργικές και άλλες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Εδώ πρέπει να πω ότι η προσπάθεια προς την κεντρική κυβέρνηση είναι να αντλούμε πιστώσεις για να τις χρησιμοποιούμε δημιουργικά για τις ανάγκες της περιφέρειας. Η ανταπόκριση είναι άμεση. Είναι πολλές φορές τους τελευταίους μήνες που έχουμε δεχθεί έκτακτη χρηματοδότηση από την κυβέρνηση, είτε για λειτουργικές ανάγκες όπως αυτή για την οποία πήραμε απόφαση σήμερα, είτε για αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τις πυρκαγιές και περιμένουμε και άλλα χρήματα σύμφωνα με τεχνικά δελτία που έχουμε καταθέσει τουλάχιστον για τους 3 πυρόπληκτους νομούς Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Τα χρήματα αυτά κατανεμήθηκαν και στις 5 περιφερειακές ενότητες αλλά και στην έδρα για την υποστήριξη των λειτουργικών μας αναγκών για ανάγκες που θα έχουν να κάνουν και με την πολιτική προστασία αλλά και με την τεχνική υποβοήθηση των υπηρεσιών μας για την παραγωγή έργου. Συνεχίζουμε τις συνεδριάσεις, όπως είπα και πριν, και μετά τα Χριστούγεννα, έτσι ώστε με το τέλος του έτους να έχουν ληφθεί αποφάσεις για όλες τις εκκρεμότητες της περιφέρειας Πελοποννήσου και για την δημοπράτηση έργων και για την έγκριση αποτελεσμάτων διαγωνισμών και για την απορρόφηση και πληρωμή των υποχρεώσεων της περιφέρειας προς όλους όσους έχουν συναλλαγή με αυτή.